Θύελλα αντιδράσεων από τις φιλοζωικές οργανώσεις έχει προκαλέσει το πόρισμα του πραγματογνώμονα, σύμφωνα με το οποίο ο Όλιβερ, το καλοκάγαθο χάσκι από την Αράχοβα, δεν είχε κακοποιηθεί από άνθρωπο. Μας ενημερώνει η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία. Και έχει ξεσπάσει μία κόντρα μεταξύ του καθηγητή κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Νίκου Παπαϊωάννου, του εμπειρογνώμονα που διόρισε δηλαδή η Ελλάς, και φιλοζωικών οργανώσεων, των δικηγόρων του κηδεμόνα του Όλιβερ, αλλά και της κτηνιάτρου που το εξέτασε. Τι λέει λοιπόν το πόρισμα Παπαϊωάννου? Ότι ο θάνατος του Όλιβερ δεν προήλθε από ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά από μεθεμορραγικό σοκ που προκάλεσαν τραύματα τα οποία επήλθαν από επίθεση άλλων ζώων. Είναι αντίθετη όλοι αυτοί που σας ανέφερα με το πόρισμα Παπαϊωάννου. Εμένουν στην αρχική τους θέση ότι ο θάνατος του Όλιβερ επήλθε από ανθρώπινο χέρι. Καλούν τις αρχές να καταφύγουν όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε και δεν το έχουν καταθέσει ακόμη. Ενώ εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων, όπως μας είπαν, έχουν καταθέσει αρκετά στοιχεία τα οποία δείχνουν ποιος μπορεί να είναι αυτός που προκάλεσε την κακοποίηση του Όλιβερ. Και μάλιστα θα καταφύγουν σε όλες τις νομικές ενέργειες, όπως λένε, για να αποδομήσουν το πόρισμα Παπαϊωάννου και να φανεί η αλήθεια.